κρατήσει όλο αυτό. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπουμε και τις, και τις ταμπέλες οι οποίες κάνουν παρακάμψεις. Είναι λίγο δύσκολα για τους οδηγούς από εδώ και στο εξής. Το αντιλαμβανόμαστε. Μάλιστα. Θα σας εξηγήσω. Ναι. Για την κατασκευή του κόμβου της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου έχει κλείσει έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο Μπροτσέρι από σήμερα και για περίοδο 2 μηνών. Ναι. Όπως καθορίζεται στο συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει και χρηματική ρήτρα ύψους 5.500 ανά ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός του χρονοδιαγράμματος. Όταν ανοίξει η έξοδος προτσέριν, τότε θα κλείσει για 2 μήνες στην απέναντι πλευρά του αυτοκινητόδρομου η έξοδος από τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, τα φώτα αντιξάν που λέμε, ναι, προς τον αυτοκινητόδρομο Λευκοσία-Λεμεσού με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται για την κατασκευή του κόμβου της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου. Ταυτόχρονα με την κατασκευή του κόμβου της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου, όπως βλέπετε καθημερινά που περνάτε, κατασκευάζεται ο ανισόπεδος κόμβος των αυτοκινητοδρόμων, που περιλαμβάνει την υπέργεια γέφυρα που διασταυρώνει των υφιστάμενων αυτοκινητόδρομων και 2 υπόγειες διαβάσεις, οι οποίες προβλέπονται να συμπληρωθούν εντός του Φεβρουαρίου του 2023. Άρα συνολικά πότε παραδίδεται όλο το έργο εκεί, το σημείο? Το Φεβρουάριο θα δοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος, όπως το γνωρίζαμε, με 6 λωρίδες. Άρα το Φεβρουάριο περιμένουμε να, λήξουν όλα αυτά. Μέχρι το Φεβρουάριο όμως τι γίνεται? Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Υπάρχουν διέξοδοι και παρακάμψεις να βοηθηθεί τουλάχιστον λίγο? Έχουμε κάνει εμείς ως δημόσια έργα για κάθε παράκαμψη, για να γίνει μια παράκαμψη, συμβουλευόμαστε και την αστυνομία. Έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις για μητριασμό της ταλαιπωρίας του κοινού. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πιο εύκολες λύσεις. Ναι. Πρέπει να βγούμε από την έξοδο του Κοτσάτη, να μπούμε στον παγιό δρόμο Λευκοσίας-Λεμεσού για να πάμε πλέον στο Τσέρι. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος για αυτούς τους 2 μήνες. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Προέχει η ασφάλεια τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και των εργαζόμενων. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Ναι. Όπως βλέπετε, το έχει διαπιστώσει ο κόσμος, νομίζω. Προφανώς. Ας κάνουμε ακόμα λίγους μήνες υπομονή. Λίγη υπομονή μπορεί να κάνει ο κόσμος. Πολύ υπομονή δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος. Και επειδή έχουμε δει έργα να καθυστερούν δεκαετίες και ο κόσμος να ταλαιπωρείται στο σύνολό του, υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε τόσο πολύ από το χρονοδιάγραμμα? Το έργο θα δοθεί τέλος και το 2023. Ναι. Υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση μερικών μηνών, οι οποίες έχει επηρεάσει και η πανδημία, ναι, και η έλλειψη υλικών και οι καιρικές συνθήκες πάντα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Υπομονή σε όλους. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα των δημοσίων έργων και στα έργα που γίνονται στους δρόμους, συγκεκριμένα για το οδικό δίκτυο, διότι έχουν ξεκινήσει τα έργα του δρόμου Δερίνιας Σωτήρας.